Να συναντήσουμε τον Δήμαρχο της Αργυθέας, τον Ανδρέα τον Στεργίου, που μόλις συμπλήρωσε ένα χρόνο στην θέση αυτή, που δεν την περίμενε τόσο ηλεκτρική την καρέκλα, εξελίχθηκε σε ηλεκτρική λόγω καιρού. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση για το πώς ήταν η κατάσταση στα παιδινά, δηλαδή και στην πόλη της Καρδίτσας και στο Μουζάκι και σε κάποιες ορεινές περιοχές. Αλλά στην Αργυθέα φαίνεται πως τα πράγματα είχαν μεγαλύτερες δυσκολίες. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Πολύζου, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Και οι μεγαλύτερες δυσκολίες δεν είχαν να κάνουν με το αν είχατε τρόφιμα, με το αν είστε καλά στην υγεία σας. Είναι ότι δεν έχετε καμιά πρόσβαση. Δηλαδή, μου λέγατε και στο τηλέφωνο της προάλλες ότι δεν μπορεί ένας κτηνοτρόφος να πάει με το φορτηγάκι του να πάρει ζωοτροφές για τα ζώα, ότι είναι να διακινήσει το γάλα που συλλέγει κάθε μέρα από τα ζώα. Το έχουν κοπεί όλες οι δίωδοι, έτσι. Ακριβώς όπως το περιγράφετε, ειδικά στην ενότητα της Ανατολικής Αργυθέας, αυτή τη στιγμή 8 χωριά έχουν αποκοπεί εντελώς από την τελευταία κομμόπολη πριν φτάσουμε στον ορεινό όγκο της Αργυθέας, που είναι το Μουζάκι. Ο κεντρικός περιφερειακός δρόμος εκεί έχει καταστραφεί ολοσχερώς σε δεκάδες σημεία και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία διέλευση προς το Μουζάκι και μάλιστα τις πρώτες ημέρες της καταστροφής αναγκαστήκαμε ουσιαστικά με τη συνδρομή της περιφέρειας να κάνουμε κάποιο εντός εισαγωγικών οδικό bypass αξιοποιώντας τους ξεχασμένους δασικούς χωμάτινους δρόμους έτσι ώστε να καταφέρουμε να απεγκλωβίσουμε όσοι είναι απόδημοι και ήθελαν να φύγουν για να πάνε στα σπίτια τους, στις αγροτικές ή στις αστικές περιοχές. Όμως, όπως ξέρετε, πίσω έχουμε μόνιμους κατοίκους στην Αργυθέα. Μπορεί να είναι λίγοι, αλλά είναι ήρωες που πραγματικά επιμένουν και μεγαλώνουν τις οικογένειές τους στην Αργυθέα. Και έχουμε και κτηνοτρόφους, οι οποίοι πρέπει να σταθούν στα πόδια τους και πρέπει κατεπηγόντως να αποκατασταθεί η προσβασιμότητά τους προς το Μουζάκι και τον υπόλοιπο νομό Καρδίτσας. Όταν λέμε κατεπηγόντως ότι πρέπει να συμβεί αυτό, πώς θα μπορούσε να γίνει γρήγορα αυτό, γιατί ένας δρόμος που έχει σκαφτεί πλήρως, έχει καταρρεύσει, φαντάζομαι ότι πρέπει να ξαναγίνουν μελέτες, να προκηρυχθούν, να γίνει από την αρχή, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Αυτά που είναι και μεγάλη παθογένεια, να αυτά σε λίγο θα συζητήσουμε και με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή, απαιτούν χρόνο, πέρα από χρήμα. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος δεν υπάρχει. Ακριβώς. Σε πολλά σημεία έχει αλλάξει ο τόπος. Συνεπώς, όντως πρέπει να γίνουν και νέες χαράξεις σε πολλά σημεία. Μάλιστα. Ωστόσο, αξιοποιώντας κάποιες άλλες λύσεις, τις οποίες έχουμε ήδη προτείνει στα τεχνικά κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, μπορούμε να βγάλουμε το φετινό χειμώνα, αλλά μέχρι να πιάσει ο βαρύς ο χειμώνας, μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες αποκατάστασης στα σημεία που τουλάχιστον η άσφαλτος έχει κρατηθεί και δεν έχει χαθεί ο δρόμος. Τα πολύ δύσκολα σημεία είναι εκεί που πραγματικά έχει αλλοιωθεί εντελώς το φυσικό τοπίο. Όσοι έχουν έρθει στην Αργυθέα και θα ξαναέρθουν, θα στεναχωρηθούν από αυτό που θα αντικρίσουν. Α, είναι τέτοια η αλλαγή, λέτε. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, λέτε ότι εμείς έχουμε μόνιμους κατοίκους. Δεν είμαστε από τα ορεινά χωριά που ερημώνουν με την παρέλευση του καλοκαιριού και ξαναζωντανεύουν από το Πάσχα και μετά. Ξέρουμε γιατί πληθυσμό μιλούμε σε μια τέτοια συνθήκη, Δήμαρχε. Δεν σας άκουσα, κύριε Πολύζο. Γιατί... Λέω γιατί πληθυσμό μιλούμε με μόνιμη διαβίωση. Ο μόνιμος πληθυσμός στην Αργυθέα θρηστικά προσεγγίζει τους 800 με 1000 ανθρώπους 12 μήνες το χρόνο. Απλά αυτή τη στιγμή, επειδή η καταστροφή μας έπιασε εντός εισαγωγικών στους μήνες που δεν είχαν αποχωρήσει ακόμα οι συνταξιούχοι και οι άνθρωποι που έρχονται για 7-8 μήνες διαμονή, ο πληθυσμός είναι ακόμα περισσότερος στην περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Εδώ θα είμαστε για να παρακολουθούμε και τις δικές σας άοκνες προσπάθειες. Τα πράγματα ευχαριστώ. Να γίνουν πιο λειτουργικά για αυτούς. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πολύζο, προς την πολιτεία να στηρίξει τον ορεινό όγκο. Είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Η καταστροφή να δώσει λύσεις. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, Δήμαρχε.